κάνουμε τις σημερινές συνέντευξεις τύπου στα Συντηρητική Επιτροπή Αγώνων Απείρων, ενίωση των γονέων και κηδεμόνων μαζί με εκπροσώπους από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των ειδικών σχολείων για να προειδοποιήσουμε την κυβέρνηση 4 μήνες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 24-25 ότι είναι υποχρεωμένη να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην έχουμε τα φετινά χάλια που βιώσαμε στα ειδικά σχολεία και γενικότερα στην ειδική αγωγή της χώρας μας. Μέχρι ακόμα και το Φλεβάρι, πάνω από 1.000 παιδιά με αναπηρίες, πάνω από 2.000 παιδιά συνολικά, τουλάχιστον επίσημα, δεν πηγαίνανε σχολείο επειδή δεν είχε λυθεί το θέμα της μεταφοράς. Πολλά άλλα παιδιά δεν πήγανε ποτέ σχολείο γιατί δεν δέχονταν οι εταιρείες να τα μεταφέρουν ως μη συνεργάσιμα ή γιατί δεν υπήρχε, λέει, ειδικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία. Παιδιά με διαβήτη έβγαζαν το χεράκι τους από τα κάγελα της αυλής για να τους κάνει μέτρηση σαχάρου η μαμά του παιδιού στο διάλειμμα γιατί δεν υπήρχε νοσηλεύτρια στο σχολείο. Απαιτούμε από την κυβέρνηση, ζητήσαμε και με έτοιμά μας για άμεση κατεπίνουσα συνάντηση ξανά ως φορείς από την Υπουργό Παιδείας, αλλά και βεβαίως έχουμε προειδοποιήσει και τους ανάλογους αρμόδιους, περιφέρεια για την μεταφορά, δήμους για την κατάσταση των ειδικών σχολείων, ζητώντας συναντήσεις, αλλά προειδοποιούμε να πάρουν τώρα τα μέτρα. Αλλιώς θα απαντήσουμε με κλιμάκωση κινητοποιήσεων.